στείλαν ειδοποίηση που λένε ότι θα αρχίσουν να μας γράφουν. Τι θα τα κάνουμε στα αυτοκίνητά μας? Αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, δηλώνουν ακανακτισμένοι δημότες της οδού Πυράνθου με φόντο τα ειδοποιητήρια που έλαβαν από τη Δημοτική Αστυνομία για την απαγόρευση της στάθμευσης στην επίμαχη οδό. Τα στενά πίσω απάτη είναι πολύ μικρά και βεβαρημένα ήδη. Και οι κάτοικοι από τα πίσω στενά έρχονται εδώ και παρκάρουν. Πού θα πάμε τα αυτοκίνητά μας? Υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα με τον τρόπο που έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν διαγραμμίσεις, να κάνουν κάποια πράγματα. Μόνο και μόνο για να βγάλουν τα αυτοκίνητα της Πυράνθου, ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Πυράνθου, όχι όλο. Χωρίς να έχουν ενημερώσει τους ανθρώπους ή χωρίς να έχουν δώσει μία λύση για το θέμα αυτό, έρχονται και τοποθετούν χαρτιά στα αυτοκίνητα. Σόνι και καλά, κόψτε το λαιμό σας. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό το μέρος φιλοξενεί σχολείο, γήπεδα. Δημότες είναι πυρ και μανία με τις εξελίξεις και όπως δήλωσαν, είναι αποφασισμένοι να δώσουν τη δική τους μάχη για τη στάθμευση των οχημάτων τους. Από τώρα ας λάβουν τα μέτρα τους, ας πούμε. Τι πρέπει να κάνουν, μια λύση να βρεθεί. Μια λύση να βρεθεί. Δηλαδή, πού θα πάνε αυτοί οι κάτοικοι? Εμείς οι μόνοι που είμαστε εδώ, οι μόνιμοι κάτοικοι. Για κάρτα που ζητάμε να είναι κάπως δύσκολο για τους μονίμους κατοίκους, όπως έχουν κάνει στην πόλη μέσα. Υπάρχει μια πλατεία αναξιοποίητη, υπάρχει ο δρόμος αυτός ο οποίος μπορεί να γίνει μιας κατεύθυνσης, υπάρχουν λύσεις. Όμως δυστυχώς στο μέρος αυτό ούτε ο δήμαρχος εμφανίζεται, ούτε ο αντιδήμαρχος. Εν τω μεταξύ λένε ότι δεν γνωρίζανε ότι ήταν ο δρόμος αυτός διπλής κατεύθυνσης. Νομίζανε ότι ήταν μονόδρομος. Τόσα χρόνια δεν το ξέρανε. Τόσα χρόνια δεν το ξέρανε. Αυτό μου απάντησε η Δημοτική Αστυνομία. Όπως κατεβαίνουμε ακριβώς στην είσοδο του σταδίου, υπάρχει ένα σήμα το οποίο καθορίζει ότι είναι ο δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Άρα λοιπόν πώς δεν το ξέρανε, αφού ήδη βάλανε τα σήματα? Αν ήμασταν μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Αλλά ότι γίνεται ένας χαμός κάθε απόγευμα. Υπάρχουν παραλογισμοί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς να υπολογίζονται οι κάτοικοι πώς θα εξυπηρετηθούν και τι θα κάνουν παραπέρα. Πρώτον, έχει γίνει μία διαγράμμιση για πεζούς σε τυφλά σημεία που δεν οδηγούν πουθενά όμως. Για άδικη απόφαση κάνουν λόγο δημότες, οι οποίοι κατέθεσαν έγγραφο διαμαρτυρίας προς τη Λότζια, προτείνοντας λύσεις, με τους ίδιους να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος πρέπει να έρθει στη γειτονιά μαζί με τον αντιδήμαρχο και να νοιάζονται. Είμαστε μία τρίτης κατηγορίας επιλογής ανθρώπων. Περνάει το τρενάκι με τους τουρίστες, βλέπουμε τα τείχη, τα έσχη, τα πεζοδρόμια, τα ανύπαρκτα με πρασινάδα και μετά γίνονται ξερά κλαδιά. Το πεζοδρόμιο εκεί πέρα που είναι σπασμένα και πέφτουν ανθρώποι. Να τσίψει το κεφάλι πάνω από τους πολίτες. Αυτή είναι η δουλειά του. Γι' αυτό είναι σε αυτή τη θέση. Όπως είναι υποχρεωμένος ο κάθε δήμαρχος και ο κάθε αρμόδιος που έχει εκλεκτεί από το λαό.